Νομίζω τα παιδιά κάνουν μια πολύ καλή προσπάθεια. Πιστεύω ότι μέσα στις προπονήσεις που ο στόχος μας είναι αυτός και τα παιχνίδια που παίζουμε κάθε εβδομάδα, προσπαθούμε μέσα από τη σκληρή δουλειά να βελτιωθούμε ώστε να τους φέρουμε όσο δυνατόν σε καλύτερο επίπεδο για να μπορέσουν να πάνε όσοι έχουν τα προσόντα, όσοι κρίνουν να πάνε στην πρώτη ομάδα. Εύχομαι να συνεχίσουν τη δουλειά ακόμα πιο σκληρά, γιατί χρειάζεται σκληρή δουλειά, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, να το καταλάβουν τα παιδιά ώστε να αποκτήσουν όσο περισσότερα εφόδια μπορούν για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Γενικά, λοιπόν, πώς πήγε το πρώτο μισό της σεζόν? Είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Δυστυχώς πολλές φορές δεν μας ήρθαν τα αποτελέσματα έτσι όπως τα ήθελαμε. Προσπαθούμε να είμαστε όλοι ενωμένοι σαν ομάδα. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, προπονήσεις αυτά καθημερινά. Εντάξει, το πρώτο πεντάμινο, ας το πούμε, δεν μας πήγε τόσο καλά όσο το περιμέναμε. Αλλά είμαστε όλοι αισιόδοξοι για τη συνέχεια, εννοείται. Να κάνουμε τώρα τις γιορτές, να ξεκουραστούμε λίγο και να μας βρει ο κοινός χρόνος μεγαλύτερα αποτελέσματα και εμφανίσεις. Και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Εσένα πάντως σίγουρα θα σε βρει ο καινούριος χρόνος με περισσότερη αισιοδοξία. Έδωσες μια μεγάλη προσπάθεια τους προηγούμενους μήνες για να επανέλθεις. Επανήλθες, αγωνίστηκες και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην βασική σύνθεση. Εννοείται, πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Εντάξει, 11 μήνες καθημερινών προπονήσεων, γυμναστηρίων, τα πάντα για να καταφέρω να επανέλθω. Εννοείται με αισιοδοξία, ποτέ δεν έχασα την πίστη μου. Συγκινητικό για να ξαναπέζω κιόλας και βασικός με το νούμερο 4 που φορούσα και παλιά. Αυτό λοιπόν, κοιτάμε μπροστά. Ευχαριστώ την οικογένεια του Όφη, τους συμπαίχτες μου, την οικογένειά μου, όλα αυτά, τον ονό μου, ο οποίος εντάξει δεν είναι δίπλα μας τώρα, αλλά τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Και πώς ένιωσες, έπαιξες και στο προηγούμενο παιχνίδι συμπάκτηση με τον αδερφό σου? Ναι. Το Μάνο ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή και αυτή. Ναι, εννοείται, εντάξει. Παλιά κάναμε μαζί, παίζαμε μπάλα στο σπίτι και αυτά. Και πλέον παίξαμε συμπαίχτες στην ΚΑΠΑ 19 του Όφη στο κέντρο κιόλας, διάδα. Εντάξει, τι να πω. Ότι πολύ χαρούμενος και για τον αδερφό μου. Η ομάδα μου την πιστεύω πάρα πολύ. Δεν αρχίσαμε τόσο καλά. Προσπαθήσαμε να πάρουμε κάποια αποτελέσματα και κάποια μάτς που ήταν δύσκολα για μας. Δεν τα καταφέραμε. Αλλά πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μου ότι στο δεύτερο γύρο θα τα πάμε καλύτερα. Προσωπικά για σένα είναι μια γεμάτη σεζόν με την ΠΑΕ. Στην εθνική ομάδα είσαι ευχαριστημένος από τη δική σου παρουσία? Είμαι ευχαριστημένος. Ξέρω ότι μπορώ παραπάνω να δώσω για την ομάδα μου και για την ομάδα στην ΠΑΕ, στην ΚΑΠΑ 19 και στην εθνική. Θέλω να πω ευχαριστώ κιόλας σε όλους τους συμπαίχτες μου που με βοηθήσαν να κάνω αυτό το δρόμο το επαγγελματικό. Πιστεύω ότι ήμασταν αρκετά καλοί, γιατί έχουμε δουλέψει, δουλεύουμε πολύ σκληρά σε κάθε προπόνηση και προσπαθούμε να βελτιώσουμε πολλά πράγματα για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο υψηλό. Εντάξει, προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι με παιχνίδι να δίνουμε το καλύτερο δυνατόν που μπορούμε σαν ομάδα. Και πιστεύω στη συνέχεια μετά αυτή τη διακοπή των Χριστουγέννων θα έρθουμε καλύτεροι και βελτιωμένοι. Σίγουρα δεν ήταν αυτό που περιμέναμε σαν ομάδα και σαν Όφη, γιατί η 8η θέση δεν μας αντιπροσωπεύει σίγουρα. Αλλά το θέμα είναι ότι όλα τα παιδιά προσπαθούν στην προπόνηση σκληρά και κάνουν ό,τι μπορούν. Σίγουρα κάτι πρέπει να αλλάξει από εμάς σαν προσωπικότητες και σαν ομάδα. Κάτι πρέπει να κάνουμε και πιστεύω θα το βρούμε αυτό. Μπορούμε να διεκδικήσουμε μια πεντάδα στη Super League, γιατί αξίζουμε και ατομικά και σαν ομάδα. Αλλά δεν το έχουμε δείξει ακόμα, πιστεύω, αυτό που αξίζουμε όλοι οι παίχτες. Και αυτό θα γίνει με τον χρόνο και με τη δουλειά. Κάναμε μια καλή μέχρι στιγμής ένα καλό πρώτο μισό. Θα μπορούσε να πάει και καλύτερα. Τώρα έχουμε διακοπές, να ξεκουραστούμε και θα γυρίσουμε πανέτοιμοι για να τα δώσουμε όλα για το άλλο δεύτερο. Φέτος είναι πολύ ανταγωνιστικό. Όλες οι ομάδες μπορούμε να δούμε ότι είναι στο ίδιο επίπεδο. Κανένα μας δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι εδώ είμαστε πάρα πολύ καλά. Όλοι οι άνθρωποι είναι γύρω από την Ακαδημία. Προπονητής μαζί με τους συνεργάτες θα δίνουν όλα. Κάνουμε μια καλή δουλειά. Σίγουρα μας αδικεί εκεί που βρισκόμαστε, γιατί ξέρουμε τις δυνατότητές μας και έχουμε υψηλούς στόχους, στους οποίους πιστεύουμε ότι θα βελτιωθούμε στο δεύτερο μισό.